ούτε μία σοβαρότης και από τη δικαιοσύνη. Άλλωστε οι στατιστικές το αποδείκνυουν 70% όπως το υπογράμμισε και ανάρτησε η κυρία Καρίστιανου, για να το ξαναθυμηθεί η κυρία Βόζεμεν, η οποία έχει θητεύσει δικηγόρος, πολιτική σχεδόν μια ζωή, δεν αδύναται να μην γνωρίζει. Αυτή εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Όλοι θέλαμε. Αλλά τα γεγονότα μας αποδεικνύουν, και ειδικά για τους εντεταλμένους των ανώτατων ιδρυμάτων. Λοιπόν, οι πυροσβέστε λαμβάνουν 900 ευρώ και είναι ήρωες και χάνουν τις ζωές τους, ενώ κάποιοι έξυπνοι σύμβουλοι αρπάζουν με τα σκανδάλων κοντά στο εκατομμύριο, λιγότερα εκατοντάκις, χιλιάδες. Υπάρχουν τα ρεπορτάζ. Ευρώ, έτσι. Και τώρα σου λέει και στη ΣΑΔΑΕ, άκουσα το κτίριο που θα ενοικιαστεί, και είναι μια εταιρεία η οποία συμμετέχει και ο σύμβουλος τάδε του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι του με τον ένα ή άλλο τρόπο είναι εμπλεγμένοι, θα μας φέρουν σε μία κατάσταση, να εκδίσουμε, πως δεν βγαίνει κανείς να πει, όχι γι' αυτό που ακούστηκε τώρα, δεν έχω προσωπική γνώμη, για τόσα στο παρελθόν. Κανένας δεν υπολογίζει το λαό της Ελλάδας, όπως δεν τον υπολογίζει και για τα εθνικά. Το ΕΛΙΑΜΕΠ σου λέει θα βρει την άκρη. Θα βγει η κυρία που υπάρχει το δικό μου ρεπορτάζ και θα λέει, ας το συζητήσουμε και τα 8 και τα 9 μίλια. Όχι να πάμε βάση διεθνούς δικαίου. Τι λέει ο Ερντογκάν, δύο κράτη, το συζητήσουμε και αυτό. Τι λέει ο ΙΕ, βάση της κυρίας που θα αναλάβει, γιατί του κυρίου Γκουτέρες η θητεία λύγει. Α, θα δούμε και εκεί μια συνομοσπονδία και δεν θα σκεπτόμεθα επικοδομητικά. Είδες, στους BRICS θα ήταν η Τουρκία, αλλά ο Ινδός λέει είναι αδελφά κράτη με το Πακιστάν και όχι μόνον. Έχει κάνει αυτό και εκείνο και θέτω βέτο. Εμείς τίποτα. Τίποτα εμείς. Δηλαδή, στο ψευδοκράτος, στρατιωτικές σχολές Πακιστανοί, ασκεί στην Ανατολική και δική μας θάλασσα, Μεσόγειο, ακόμη άντεβρες. Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός δεν έχει μετά των νήσων του κυριαρχία. Όλα είναι στο τραπέζι για συζήτηση. Είναι δυνατόν. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά ο άλλος ότι είσαι κράτος. Χριστοδουλίδη, ακούς. 20 χρόνια όπισθε, είχε ευκαιρίες ο κύριος Κληρίδης. Τώρα ακούς, γιατί τα έχεις όλα μελανά. Έφυγαν οι υπουργοί που ήθελαν σύμπλευση στην άμυνα με Ελλάδα. Ακούνε την Αθήνα και εσύ που πρωτοστάτησες. Τώρα οι σύμβουλοι του Biden, γιατί αποκλείεται να το έκανε ο ίδιος, του λένε πρόσωλα ταχώς για Κύπρο Χριστοδουλίδη. Φέρ τον εδώ πέρα να μας δώσει το ενλευκό, να μας περιφρουρήσει τις βάσεις μας στην Κύπρο, στη Σούδα, ο Μητσοτάκης. Γιατί ο αναβρασμός στη Μέση Ανατολή δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια από τις 5 θριαλίδες που προ και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας μπορούσαν να φτάσουν έως παγκόσμιο πόλεμο. Εγώ τα έχω τα ειδικά ρεπορτάζ. Και όλοι πια και οι μη δεν ασχολείστε
καθημερινά με την δισογραφία δεν είναι πολύ διερευνάτε. Το καταλάβατε όλοι. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο Τούρκος, ο οποίος βάλεται, μένεται κατά Νετανιάχου, να τον υπολογίζουν περισσότερο από εμάς τα τελευταία χρόνια? Γιατί εμείς τη διπλωματία είναι άγνωστη λέξη, δεν την γνωρίζουμε. Ή είμαστε σφιοκόπτες, άλλωστε το αποδείξαμε. Και θα, μια και τον σκέφτηκα τον κύριο Σφιοκάμπτε, Φιντάν και Γεραπετρίτης, απουσία του κυρίαρχου λαού, θα αποφασίσουν, όπως είπε ο Γιωργάκης, ότι μια εταιρεία είναι εταιρεία, να το Αιγαίο είναι, πώς το είπε, να το συνεκμεταλλευτούμε. Και τώρα αναμένεις που είναι η στιγμή αυτή, Χριστοδουλίδη, κέρια μοναδική, γιατί ο Τούρκος, όταν θα χρειαστούν τις βάσεις και τα πράγματα θα γρέψουν πάρα πολύ, και οι Βρετανοί, όλα να είναι ήρεμα και να ορμούν και να επανέρχονται σε Κύπρο, σε Σούδα, είναι η στιγμή σου. Γιατί μέσα στην Τουρκία δεν γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι σε όλα τα ταμπλό. Είναι 10ος στρατός. Εσύ είσαι 51ος. 20 τόσα κατέβηκες κάτω. Αχ, Παναγία μου. Άσε που έχει αποδειχθεί ότι είσαι 51η πολιτεία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και είναι και η εποχή. Ή θα χτυπήσει το Ιράν προεκλογών, είπα, άγρια, γιατί οθείται, όπως οθείται και ο Πούτιν. Και ο Πούτιν, είδατε το ειδικό ρεπορτάζ, πρώτο στρατός με στοιχεία Δύσεως. Εντάξει, από εκεί και πέρα, περί άλλων τη βάζουμε εμείς. Και ως πότε? Πάνε και έρχονται, φεύγουν φορτωμένα από Αλεξανδρούπολη, έφευγαν για Χάιφα από Πειραιά. Τι είχαν μέσα εκεί? Εντάξει, από Σκόπια φορτωμένα λένε. Αλλά τι είμαστε εμείς? Το διαμετακομιστικό εμπόριο όπλων και σε πολέμους. Λένε ότι ο Ζελένσκι κάνει λαθρεμπορία, ότι δεν θα τα πω όλα. Έχουν καταλάβει άπαντες πώς χρησιμοποιείται ο Κύριος αυτός. Πώς είχαμε την επέτειο με τους Γερμανούς. Έχω πει, ήταν 2001, εποχή Σιμίτη. Ματθίας, εκλοιπών, θανών πια, τέος, τότε πρόεδρος Αρίπα, το πρόδωσε το ζήτημα. Για αυτούς τους λόγους, για να έχουμε αγαθές φιλικές σχέσεις, δεν χρειαζόμαστε εμείς αποζημιώσεις. Ενώ από δικαστήρια της Ιταλίας υπάρχουν ειδικά ρεπορτάζ, θα τα βρείτε, έχουν κερδίσει που μπορούμε βάσει εκείνης αποφάσεως να την εκμεταλλευτούμε κι εμείς, γιατί δεν μας απόμεινε κάτι. Ποια δικαιοσύνη μετά, κυρία Βόζεμπεργκ? Μόνο ντροπή για αυτό το κράτος. Κράτωσε εισαγωγικά, το κράτωσε στη δύναμη, στη εξουσία, εκεί που πρέπει. Έχουμε να ζήσουμε θρίλερ καταστάσεις και προεκλογών ΗΠΑ και αρκετά μετέπειτα. Και τα έχω εξηγήσει. Σε ένα ντρόν, σε τεράστιες αποθήκες πετρελαίου Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τι θέλουν τελικά να πλήξουν? Και πάλι το απέδωσε η Μόσχα στα σαμποτάζ της Ουκρανίας, στις επιθέσεις της Ουκρανίας. Και έλεγα, γιορτάσαμε την 28η. Αχ, αυτοί οι ήρωες, τα έδωσαν όλα. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ με τον άνθρωπο χωρίς πόδι, τον αξιωματικό αυτό, τον τρύπο. Αχ, ως πρώτη να ζωντάνωστε, τι θα λέγανε, πως εμείς σήμερα
ήμεθα στυλοβάτες των ταχαμάτων αζό. Καταλάβατε. Με τι αλληλοδένεται στο παρελθόν αυτό και εμείς από τι διαπνεώμεθα σήμερα και τι πράττουμε. Ένας Ερντογάν μοναδικός στο DNA του είναι η πρώτη αριστεία της διπλωματίας ανά τον κόσμο για μένα, είναι ο σύμβουλός του, λέει πως είμαστε το πιο ηλίθιο έθνος. Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν ψεύδεται. Τώρα η Μόσχα τον καλεί, διάλεξε πλευρά. Δεν δύναται να βρίσκεσαι στο ΝΑΤΟ, να στέλνεις όπλα στο Ζελένσκι και να είσαι και μέσα στους μπρίξ όπως το επιθυμείς. Διάλεξε πλευρά. Είναι δυνατό. Οι Τούρκοι θα είναι και στα δύο ημισφαίρια την ίδια στιγμή. Τάδε έφη διάλεξε πλευρά. Σεργέι Λαυρόφ προς την Χουριέτ. Είναι των εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τελευταία είδηση για τους πυροσβέστες, δεν λέγαμε. Νεκρός ο οδηγός πυροσβεστικού οχήματος που είχε πάει να κολλήσει κάποιες αφίσες για την παράταση της αντιπυρικής περίοδου, όλα αυτά που γίνονται ανάμεσα στα σώματα πυροσβεστικού ασφαλείας κλπ. Φτάνουν στο εισαγγελέα την πόρτα. Είναι κράτος αυτό. Έπεσε σε χαράδρα το όχημα και ανασύρεται νεκρός αυτές τις ώρες. Ας ελεγχθεί και αυτό, έστω επιγραμματικά. Το τι ετοιμάζει ο Ερντογκάν, εκπλήξεις σε όλους. Στα ανοιχτά της Κύπρου, εγώ είχα πει εκεί και είχα εξηγήσει, υπάρχουν ειδικά ρεπορτάζ για το 10 τεμάχιο, αλλά στα ανοιχτά της Κύπρου το ρουζ ρέει. Και εδώ δεν το ακούσαμε. Για να δούμε πότε θα τα ακούσουμε. Κατόπιν εορτής, Ισπανία. Και το βιβλικές καταστροφές, να πεις, λίγο είναι. Αχ, Έλληνα, από τύχη ζούμε. Και αν κάτι ανάλογο μας συμβεί, γιατί και η πατρίδα μου, η Καλαμάτα, λένε έρημος θα γίνει, τα έχουμε εξηγήσει, βάση παλιόντων. 18 δήμοι στην Αττική θα βρεθούν κάτω από το νερό. Σε όλο το μήκος Κηφισού λέγεται, διάβασα μια έρευνα, ότι δεν θα γλιτώσει δήμος κανένας. Ως νεοφάλιρο διάβασα. Καλυθέα, εννοείται. Μα 18 δήμοι. Την άλλη πλευρά. Μαραθώνας, Νέα Μάκρη. Ελευσίνα. Πού οδεύουμε, θα θέλαμε να μας δώσει στίγμα, πρόγραμμα. Πανέτοιμη είναι, έστω λίγο, το σκέπτονται. Τι έχουν κάνει και η δικαιοσύνη, ούτε εξαμελίας ανθρωποκτονία. Και πώς να έχεις μετά εμπιστοσύνη. Ο κύριος Πλακιάς, μια ανάρτηση και δείχνει μια φωτογραφία με την κυρία Βόζεμπεκ και τον Καραμαλή στα νιάτα τους, τα φιλαράκια. Για να καταλάβετε τα γραμμάτια που έχει προστούμενα ο Ις στον άλλο. Και στην Αρκαδίας 4, στον Πελοκήπος, περιμένουμε των εργαστήριων αποτελέσματα, όλα δεικνύουν τρομοκρατία, λένε οι Χίτλοι, που γνωρίζουν. Γιατί αυτός που το είχε παραχωρήσει, ο γιος του ιδιοκτήτη, βρίσκεται στην Ολλανδία. Και να δούμε τι συνέβαινε. Ακούγεται και για τη μάνα Σατανά που λέει το μείγμα αυτό το εκρηκτικό και τόσα
Τέλος πάντων, εγώ επιμένω πως ήταν μιας περιορισμένης ζημιάς αυτό που προκάλεσαν οι στρενοί στο Ιράκ. Και είχα εξηγήσει να είχαν στάτη, για πυρηνικά δεν θα βληθούν ποτέ, είναι υπόγεια όλα. Τώρα, για την 26η Οκτωβρίου, για τα αντίπεινα αυτής της επιθέσεως, ο Χάμενεϊ έχει προετοιμαστεί, πανέτοιμοι άπαντες και θα χτυπήσουν μέσω Ιράκ, γιατί και οι Ιρακινοί, το είπα, είχαν ζημιές. Άρα, αληθεύει. Και οι Ισραηλινοί, αυτοί ορίονται όσο ποτέ άλλοτε, ότι και αυτοί θα ξαναεπανέλθουν. Και τι βλέπουμε όλοι τώρα, σαν παγκόσμια κοινή γνώμη, που καθόμαστε σαν ένα καρβουνά, ότι δεν τα έχουμε δει όλα στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα έρχονται.